Καρατσίνη και Καραπετσόνα είναι κομμάτι γειτονιών που έχουν μια έντονη ιστορία. Καταρχήν είναι εργατογειτονιές, δηλαδή δημιουργήθηκαν επί της ουσίας γύρω από τα εργοστάσια που στις αρχές του προηγούμενου αιώνα φτιάχτηκαν σε αυτές τις πόλεις. Δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν από τους τόπους τους και βρήκαν ένα αφιλόξενο στην αρχή καταφύγιο που κατάφεραν και το έκαναν αφιλόξενο μετά από πάρα πολύ προσπάθεια. Και επομένως είναι γειτονίες που και στο σήμερα κουβαλάνε τις ρίζες εκείνης της περίοδου. Αυτές οι γειτονίες για συγκεκριμένους ιστορικούς, πολιτικούς, οικονομικούς λόγους ήταν πάντα, χρησιμοποιούνταν πάντα από την κεντρική εξουσία ως η πίσω αυλή της Αττικής. Έχουμε μια βιτρίνα, έχουμε την Αθήνα και το κέντρο της, έχουμε κάποιες άλλες γειτονίες, οι οποίες κατοικούνται από συγκεκριμένης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης ανθρώπους, έχουμε και το Κερατσίνη και την Τραπετσόνα. Που σημαίνει ότι ό,τι δραστηριότητες μας περισσεύουν σε αυτές τις περιοχές, οχλήρες, θα τις στείλουμε στο Κερατσίνη και την Τραπετσόνα. Για πολλές δεκαετίες, με συγκεκριμένο ταξικό τρόπο, επιτρέψτε με την έκφραση, οι γειτονιές οι δικές μας είχαν μετατραπεί ως η πίσω αυλή της Αττικής. Ότι δεν χώραγε σε άλλες γειτονιές, χώραγε εδώ. Και για να έχουμε μια άποψη άνθρωποι που θα μας δουν και θα μας ακούσουν. Είχαμε βιομηχανίες, οτιδήποτε, δηλαδή μέσα στον οικιστικό ιστό, από ένα σημείο και μετά, ενώ δεν ξεκίνησε έτσι, μέσα στον οικιστικό ιστό όμως είχε στεί υπάσματα, γυψάδικο, πετρελαϊκές εταιρείες, αποθήκευση διακίνηση πετρελαίου ειδών, σφαγεία, εργοστάσιο της ΔΕΗ που λειτουργούσε με μαζούτ. Είχε τα πάντα. Οι άνθρωποι αγωνίζονταν, ξέρετε, γιατί δημιουργείται και εδώ μια παρανόηση. Οι άνθρωποι δεν αγωνίζονταν για να κλείσουν τα εργοστάσια. Οι άνθρωποι αγωνίζονταν για να μετεγκατασταθούν τα εργοστάσια από αυτονόητο έξω από τον οικιστικό ιστό. Με πολιτικές αποφάσεις λοιπόν από βιομηχανοποίηση της χώρας, γιατί έπρεπε να ακολουθήσει άλλους δρόμους, τους οποίους τους βιώνουμε και σήμερα. Έκλεισαν οι βιομηχανικές δραστηριότητες. Δεν τέλειωσε όμως η αντίληψη να συνεχίσουμε να είμαστε πίσω από τις Αττικές. Για παράδειγμα, έγιναν, και αυτά είναι σημεία προόδου, σημαντικά πράγματα. Ξέρω. Αντί να βρωμίζουμε το Σαρωνικό με τα λίμματα της Αττικής, δημιουργήσαμε ένα κέντρο οικολογικού καθαρισμού. Πού, στην Ψιτάλια, στη γειτονιά μας. Ταξιδεύουν τα λίμματα δεκάδες χιλιόμετρα από όλη την Αττική για να έρθουν στα δικά μας τα σπίτια. Αυτό, αλήθεια σας λέω, ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα που δεν είχε λειτουργήσει σωστά το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού, σήμαινε φοβερό πρόβλημα για την πόλη. Ή ξέρω εγώ τα σκουπίδια. Έτσι, στη χώρα μας δυστυχώς τα σκουπίδια δεν τα αξιοποιούμε. Τέλος πάντων, γι' αυτό αναφέρω τη λέξη σκουπίδια και όχι απορρίμματα. Έτσι. Τα σκουπίδια που για καμιά 60 χρόνια που κοροϊδεύουμε τον κόσμο και διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα της Αττικής, για καμιά 60 χρόνια τα διαχειριζόμασταν σε πολλά εισαγωγικά, τα φάβαμε δηλαδή, αυτό κάναμε, στη Φυλή και το Σχιστό. Δύο περιοχές με πολύ κοινά χαρακτηριστικά και ιστορίας και πληθυσμού. Ξέρω εγώ, θέλεις να φτιάξεις το λιμάνι δίπλα στο λιμάνι του Πειραιά κάτι πολύ καλό, περιβαλλοντικά, ένα χώρο δηλαδή που αντί τα καράβια που προσεγγίζουν το λιμάνι να πετάνε τα απόβλητά τους στη θάλασσα, να τα παίρνεις εσύ, να τα διαχειρίζεσαι, να αδρανοποιήσεις ότι είναι τοξικό, να χρησιμοποιήσεις ότι είναι χρήσιμο. Πάρα πολύ καλό για το περιβάλλον, που στις δικές μας τις γειτονίες, δηλαδή μέσα στα σπίτια μας, τα 70 μέτρα από σχολείο και τα σπίτια της πόλης, φτιάχνουν μια τέτοια, πότε, όχι πριν ένα αιώνα, το 2015, 21 Ιανουαρίου του 2015 αδειοδοτήθηκε η εταιρεία, 4 μήνες πριν τις εκλογές από υπηρεσιακή κυβέρνηση. Να ανοίξουμε μια συζήτηση για το λιμάνι. Καταρχήν, το λιμάνι του Πειραιά έχει μια ιδιομορφία. Είναι λιμάνι που είναι κομμάτι μιας πόλης, είναι προέκταση πόλεων. Είναι ο Πειραιάς, Κερατσίνη, Τραπετσόνα, πέρα. Δεν είναι ένα λιμάνι κάπου στη μέση του πουθενά. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που πρέπει να βάλει κανείς για να απαντήσω και στο ερώτημά σας είναι ότι αν αυτό το λιμάνι καταρχήν
μπορεί να χωράει τα πάντα, μπορεί να χωράει όλες τις δραστηριότητες. Δεν είναι ερώτημα που το βάζουμε τώρα, το βάζαμε και πριν, όταν το λιμάνι μας ήταν κατευθυνισμό δημόσιο, πολύ πιο έντονα μπαίνει σήμερα. Έτσι. Μπορεί να χωράει τα πάντα, λοιπόν, το λιμάνι του Πειραιά. Κρουαζιέρα, ακτοπλοεία, ναυπηγική επισκευή, με διακίνηση κοντέινερ, εμπόριο. Γίνεται. Η απάντηση είναι όχι. Είναι πεπερασμένο, είναι συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε αντίληψη για το πώς σε μια κανονική χώρα θα αξιοποιούσε τη γεωγραφική σου θέση ώστε με συμπληρωματικό τρόπο Ραφίνα και Λαύριο και Πειραιάς να δημιουργήσεις. Αλήθεια σας λέω, όχι μόνο για τη Μεσόγειο ένα λιμάνι σε πλεονεκτική θέση. Φαντάζομαι παγκόσμια θα παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν μας ρωτάει μας κανείς. Δεν μας έχει πει κανείς, παιδιά, ελάτε εδώ να συζητήσουμε. Να συνορεύεται με ένα λιμάνι, είναι προέκταση της πόλης. Ελάτε εδώ όλοι μαζί να δούμε τι θα δημιουργήσουμε. Ώστε η πόλη να ζει από το λιμάνι της και να μην ρουφιέται από το λιμάνι της. Έτσι, γιατί σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Είναι και αυτό ένα ακόμα στοιχείο κανονικότητας αυτής της χώρας. Μετά το δώρο ενός λιμανιού που χτίστηκε με δημόσια χρήματα, ώστε να είναι σε μια πλεονεκτική θέση στη Μεσόγειο. Δηλαδή, εμείς πότε κάναμε δώρο το λιμάνι μας, όταν είχαμε δημιουργήσει τέτοιες υποδομές, με το σιδηρόδρομο, με το θριάσιο, με δίχτυα ερνικών οδών, με κρατικά χρήματα, να του δώσουμε τη δυνατότητα να έχει μια προνομιακή θέση στη εμπορικό καμβά της Μεσογείου, τότε πήγαμε και το κάναμε δώρο. Και το πουλήσαμε. Μην σας πάρετε αυτά. Δώρο το κάναμε. Τώρα έχουμε απέναντί μας λοιπόν έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν είναι μια οποιαδήποτε πολυεθνική εταιρεία, είναι ένα κρατικό μονοπόλιο, που σημαίνει ότι εκτός από οικονομικά θέματα εμπλέκονται και γεωπολιτικά θέματα, για όποιον θέλει να το πει έτσι, ο οποίος μας έχει αποδείξει σε αυτά τα λίγα χρόνια που είναι εδώ, ότι δεν μας αντιμετωπίζει με σεβασμό και έτσι όπως θα έπρεπε. Και φιλοξενείται σε πόλεις που πρέπει να τις σεβαστεί. Το μοναδικό κριτήριο και εκ του αποτελέσματος φαίνεται αυτό, δεν είναι πάλι για τα δικά μου. Δηλαδή έχει υποβάλει κατά καιρούς κάποια master plan η Κόσκο για το πώς θέλει να αναπτύξει τις δουλειές της. Αλήθεια σας λέω, το μοναδικό κριτήριο είναι το κέρδος της εταιρείας. Οτιδήποτε έχει σκεφτεί, δεν το έχει σκεφτεί με γνώμονα να μην κάνω κακό. Δεν σας λέω εγώ με γνώμονα να κάνω καλύτερη και τη ζωή των ανθρώπων. Αν μη τι άλλο, να μην κάνω κακό. Οτιδήποτε έχει σκεφτεί, δεν έχει άλλο κριτήριο πέρα από το πώς θα αυξήσει τα κέρδη της. Μου είπατε για ρήτρες, αλήθεια σας λέω. Υποβάλλει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάτι της δραστηριότητας. Είναι χθες ιδεών. Το ερώτημα είναι ποιος θα ελέγξει αυτές. Αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει καμιά διάθεση πιθανόν και δυνατότητα από τη μεριά των ελεγκτικών μηχανισμών να ελέγξουν ή να επιβάλλουν πράγματα στους καινούριους ιδιοκτήτες, να το λέω εισαγωγικά, του λιμανιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που γίνεται στη διπλανή μας περιοχή, στο εικόνιο του Περάματος. Δηλαδή, επέλεξε η Κόσκο να αναπτύξει, και καλά έκανε, σοφά σκέφτηκε ως επιχειρηματία, να αναπτύξει ακόμα περισσότερο τη διακίνηση εμπορευματοκηποτίων μέσα από το λιμάνι του Πειραιά. Να ξανααναστήσει με τις δικές μας συλλογίες και με τις παρεμβάσεις που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια το δρόμο του μεταξύ. Πολύ έξυπνο για έναν επιχειρηματία αυτό. Διακινούνται μέχρι τώρα όμως 7 εκατομμύρια, υπάρχει δυνατότητα να διακινούνται 7 εκατομμύρια εμπορευματοκηποτήρια το χρόνο σε ένα κομμάτι του λιμανιού. Που τα σπίτια είναι απέναντι, τα χωρίζει ένας δρόμος δηλαδή από τα σπίτια. Με τέτοια εγωρύπανση και φωτορύπανση που προκαλεί αυτή η δραστηριότητα 24 ώρες το 24ωρο, που οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν εκεί. Αυτό θέλει η Κόσκο να το επεκτείνει, να το φέρει και στη δικιά μας τη γειτονιά. Έτσι, ένα από τα σχέδια που έχει είναι να πάει μπροστά από μια δική μας γειτονιά, τον Άι Γιώργη, που είναι χτισμένα αυθεατρικά. Και που μέχρι τώρα εκεί διακινούσε, στη συγκεκριμένη περιοχή διακινούσε αυτοκίνητα, να πάει να επεκτείνει τη δραστηριότητα διακίνησης κοντέινερ. Θα φτιάξει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, φαντάζομαι, η οποία θα μιλάει για μετρήσεις που θα γίνονται και θα ελέγχονται και για άρεα που κανείς σας λέω δεν έχει τη διάθεση
ούτε επιστημονικά τη δυνατότητα να τα ελέγξει, να τα περιορίσει, να τα σταματήσει όταν βλέπει ότι δεν συμβαδίζουν με την πορεία, με την εξέλιξη της πόλης και των ανθρώπων της. Και αν είχαμε μέχρι χθες μια δικαιολογία, ρε παιδί μου, ότι δημόσιο λιμάνι είναι, τα έσοδα του λιμανιού γυρίζουν στη χώρα κτλ. Άιντε, να κοίταγες και κάπου αλλού. Αλήθεια σας λέω, αυτή τη στιγμή, και ας με διαψεύσει οποιοδήποτε θέλει, αυτή τη στιγμή τα έσοδα πως χώρα έχουν από τη διακίνηση, για παράδειγμα, των εμπορευματοκιβωτίων, είναι μηδαμινά. Το 90% των εμπορευματοκιβωτίων που φέρνει η Κόσκο στα σπίτια μας για να τα διακινήσει στην Ευρώπη, επειδή είμαστε προορισμός τράση, δεν δίνει ούτε μισό ευρώ στο ελληνικό κράτος. Έτσι, δηλαδή, μια τεράστια επιβάρυνση με μοναδικό κριτήριο του πώς τέλος πάντων ο επιχειρηματίας θα κερδίσει. Έτσι. Κάπως έτσι αυτή είναι η κατάσταση με αυτό το τεράστιο ζήτημα. Σας ξαναλέγω τα σχέδια που βλέπω. Θα μας πει κάποιος τώρα, εσύ δήμαρχε, θα μας τρελάνεις. Οι άνθρωποι σου δεν έχουν πού να δουλέψουν. Γιατί είναι χτυπημένοι πολύ από την ανεργία και εσύ βλέπεις μια τέτοια προοπτική να ανοίγεται και δεν το παίρνεις υπόψη σου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μήπως είσαι θεροβαρής, ποιότητα ζωής των ανθρώπων ή η ζωή των ανθρώπων και επιλέγεις. Δεν είναι έτσι. Προφανώς και η Κόσκο δίνει δουλειά σε κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι τόσοι όσοι μπαίνουν στη ζυγαριά για να ισοφαρίσει, αν μπορεί να συμβεί αυτό, να ισοφαρίσει το πρόβλημα που δημιουργεί, έτσι. Δεν είναι. Η ανάπτυξη έτσι όπως την ευαγγελίζουν ορισμένοι, προφανώς αν εννοούν ανάπτυξη των κερδών αυτών που επιχειρούν, το καταλαβαίνω, είναι έτσι με ένα γεωμετρικό τρόπο. Ξέρετε, αυτό δεν είναι ανάπτυξη των πολιών μας. Οτιδήποτε σκέφτεται να δημιουργήσει Κόσκο είναι μέσα από τα κάγκελά της. Δηλαδή, εκεί που έχει την ευθύνη, σε ένα master plan από τα τελευταία που μας περιέγραψε, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, χώροι, πώς να σας το πω, εστίασης, μικρά ή μεγάλα, δεν ξέρω αν, γιατί ξεκινώνουν αυτά τα πράγματα, καταστήματα που θα πωλούν αντικείμενα, αλλά μέσα από τα κάγκελά της φαντάζομαι ότι θα πρέπει να είμαστε μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που το λιμάνι δεν δίνει τις προϋποθέσεις της πόλης σε αυτές τις κατευθύνσεις να αναπτυχθούν, αλλά έχει τη διάθεση να τα φέρει όλα μέσα. Και είμαστε πρωτότυποι σε κάποια πράγματα. Αυτή είναι η εμπειρία μας μέχρι τώρα με την Κόσκο. Άρα, λιμάνι, μια πλευρά, βιομηχανικές δραστηριότητες, η άλλη πλευρά. Σε αυτές τις γειτονίες, έτσι. Με εύκολο τρόπο, αλήθεια σας λέω αυτά που σας περιέγραψα και το Τσιμεντάδικο και η Ιωλουά, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολλές παραλιακές εκτάσεις έξω από οικιστικούς ιστούς, που θα μπορούσαν να πάνε να τα φτιάξουν χωρίς να δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα. Και εγώ αλήθεια δυσκολεύομαι να συνηθίσω ότι ζω σε μια τέτοια χώρα. Είναι ότι μεγαλώνουν τα κόστη για αυτούς. Βάζω στη ζυγαριά τα οικονομικά κόστη για αυτούς που επιχειρούν και τη ζωή των ανθρώπων. Και πάντα αυτή η έρμη ζυγαριά, όταν μιλάμε για τις δικές μας γειτονίες, γέρνει μονόπαντα. Έτσι. Εμείς απευθυνόμασταν από το 2015 στο κράτος, γιατί αυτό έχει την ευθύνη της προστασίας της δημόσιας υγείας. Έρχονταν λοιπόν οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί όταν δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε τα παράθυρα των σπιτιών μας και μας έλεγαν το εξής: μυρίζει, αλλά δεν έχουμε ούτε τα μέσα, ούτε τα όργανα, ούτε την τεχνογνωσία για να βρούμε τι είναι αυτό που μυρίζει, από πού προέρχεται. Γιατί απαντώντας το ένα ερώτημα, προκύπτει μετά και το άλλο, που θα πρέπει να τα απαντήσουμε έτσι. Και το κάναμε εμείς καλή. Δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση που δεν είναι αρμοδιότητά της. Προχωρήσαμε μαζί με την Περιφερειακή Αρχή σε συνεργασίες με επιστημονικά ιδρύματα, το Δημόκρατο και το Αστεροσκοπείο. Και τώρα πια ξέρουμε ότι δεν είμαστε τρελοί. Ξέρουμε ότι με επιστημονικά στοιχεία, με μετρήσεις με πάνω από 1,5 χρόνο, ξέρουμε καταρχήν ότι μυρίζει. Έτσι. Ξέρουμε τι είναι αυτό που μυρίζει. Αυτό που μυρίζει είναι. Υπάρχουν και αυτά που δεν μυρίζουν και είναι επικίνδυνα, όπως το βενζόλιο που είναι σε διπλάσια ποσοστά από το επιτρεπτό όριο στη συγκεκριμένη περιοχή της Τραπετσόνας. Αλλά ξέρουμε και ότι αυτά που μυρίζουν είναι
πτυτικά αέρια που προέρχονται από την επεξεργασία του πετρελαίου. Το ξέρουμε εμείς, μας το λέει πια, το λέει στην πολιτεία ως μειόφιλε ο Δημόκρητος και ο Παστεροσκοπείο. Δεν ψάχνουμε κάτι γενικά και αόριστα που προκαλεί την αίσθηση της σώστρησής μας. Βρήκαμε, μετρήσαμε ότι αυτά είναι αρωματικοί υδρογονάδρακες, δηλαδή είναι πτυτικά αέρια επεξεργασίας πετρελαίου και μάλιστα επειδή είχαμε βάλει αυτό που θα ήθελε να κάνει το κράτος, αλλά δεν το κάνει, μετρούσαμε τις συγκεκριμένες τιμές αυτών των πραγμάτων που βρίσκαμε σε συσχέδιση και με την κατεύθυνση του ανέμου. Έρχεται λοιπόν ο Δημόκρητος και λέει ότι παιδιά, αυτό που ψάχνουμε και δημιουργεί αυτό το πρόβλημα που μετράμε, βρίσκεται στην περιοχή των λιπασμάτων. Στην περιοχή των λιπασμάτων, η μόνη επιχείρηση που λειτουργεί και επεξεργάζεται πετρέλαιο, δηλαδή, είναι η Όιλβα. Που είχαμε επαφή με την εταιρεία, όταν άρχισαν να προκαλούνται αυτά τα φαινόμενα, είχαμε επαφή με την εταιρεία. Η απάντησή της είναι ότι δεν είμαστε εμείς. Δεν μπορείς, δεν υπάρχει περιθώριο δηλαδή να κάνεις μια συζήτηση. Τι είπε η καινούργια κυβέρνηση, έτσι. Και η παλιά δεν τα είχε κάνει και καλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που δεν την κάνει. Αυτή η καινούργια κυβέρνηση λοιπόν είπε: εγώ έχω Δημόκρητο και Αστεροσκοπείο που λέει αυτό τι θα κάνω. Θα πάω και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης να του πω να ψάξει αν αυτά που έκανε. Ήρθε όμως και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και επισημοποίησε αυτά που είπε ο Δημόκρητος και το Αστεροσκοπείο. Τώρα θα πάμε στην NASA, δεν ξέρω. Θα σας λέω δηλαδή, αναρωτιέμαι, δεν μπορεί κάποιος να κρύψει το πρόβλημα. Κατανοώντας ότι ξέρετε πιο εύκολα. Είναι εγκληματικό ότι 4 μέρες πριν τις εκλογές αδειοδοτήθηκε αυτή η εταιρεία. Έτσι. Και κατανοείτε κι εσείς ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο εύκολο να μην γίνει κάτι παρά να γίνει και μετά να το πάρεις πίσω. Παρ' όλα αυτά, τα πολιτικά κόμματα τα οποία ζητούν και θα ξαναζητήσουν την ψήφο και των δικών δημοτών, θα πρέπει να απαντήσουν στο συγκεκριμένο αμήλικτο ερώτημα. Και οι δυο σε αυτές τις γειτονιές και η ΟΕΛΟΑΝ και οι κάτοικοι δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν. Όταν έχουμε μετρήσει βενζόλιο στο 8,5 με όριο το 5, το βενζόλιο δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, ξέρει τι δημιουργεί στους ανθρώπους. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιος θα μείνει στην τραπεζόνα, η ΟΕΛΟΑΝ ή οι άνθρωποι. Και πρέπει να απαντηθεί. Αλήθεια σας λέω, από ό,τι φαίνεται μυρίζουν και οι εκλογές από τα πολιτικά κόμματα. Ξαναλέω, να βρούνε πού θα μεταφερθεί η συγκεκριμένη βιομηχανία, προφανώς να την πληρώσουν για να το κάνει, γιατί εκείνοι της δώσανε την άδεια για να το κάνει, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν αφορά εμάς, αφορά αυτές που παίρνουν τις αποφάσεις. Μετά το Μάρτι νιώθω και νομίζω και οι συνδημότες μου νιώθουν ότι πρωταγωνιστούμε σε ταινίες του Αγγελόπουλου. Όλα τα πράγματα είναι πολύ αργά και με τον δικό του τρόπο, έτσι. Υπάρχει μια, με ένα καινούργιο τρόπο, μια προσπάθεια να κρατάμε τα ζητήματα αυτά στην επικαιρότητα, χωρίς όμως να έχουμε εύκολα τη δυνατότητα να προχωρούμε σε μαζικές αντιδράσεις. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι αυτό είναι ευκαιρία για τους κυβερνώντες για να περνάνε ζητήματα σοβαρά, έτσι. Αν θα δείτε ότι επιλέξαμε για τη μέρα του περιβάλλοντος να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα σχολεία της πόλης, να αναδείξουμε τη δουλειά των παιδιών. Και κάναμε και μια κινητοποίηση που δεν ήταν μεγάλη, ήταν συνειδητή επιλογή, σας λέω αλήθεια, να μην ήταν μεγάλη. Δηλαδή, έχω από τη δικιά μας τη μεριά σε αυτό το διάστημα. Ο Δήμος δεν είναι πολιτικό κόμμα, έχει πρόσωπο. Είναι ο Θανάσης, ο Χρήστος, ο Γιώργος. Κυκλοφορούμε ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι. Οφείλουμε, παρά τη σφοδρότητα των πραγμάτων, να δείχνουμε τη δική μας αντίδραση, παίρνοντας υπόψη μας ότι η πανδημία υπάρχει, είναι δίπλα μας. Δεν είναι ευθύνη του κράτους αυτό, έμαθα να την αντιμετωπίσει. Είναι δική μας. Επομένως, εμείς πρέπει να πάρουμε την ευθύνη στα δικά μας τα χέρια. Γίνονται πράγματα, ευτυχώς εκτός από εμάς υπάρχουν και συλλογικότητες πόλης και πρωτοβουλίες που ανοίγουν το ζήτημα, το κρατάμε στην επικαιρότητα. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι είναι ένα ζήτημα που δεν λύνεται ούτε με νομικό τρόπο. Λύνεται, δεν περιμένουμε δηλαδή κάποια στιγμή κάποιο δικαστήριο να πει τι όμως μυρίζει και τα αντιμετωπίζουμε.
γίνεται με τους αγώνες των ανθρώπων που πρέπει να οδηγήσουν στο μοναδικό τρόπο που μπορεί να επιλεχθεί, στην πολιτική απόφαση. Είναι ευθύνη της Βουλής. Η Βουλή αδειοδότησε, η Βουλή ξαδειοδοτεί. Εγώ έστειλα ένα ερώτημα που δεν μου απαντήθηκε από κανέναν δήμαρχο σε όλους τους δημάρχους της Αττικής. Που εξηγούσα την κατάσταση με τα απορρίμματα και κατέληγα στο ερώτημα που δεν μου απαντήθηκε από κανέναν. Δήμαρχέ μου, τα σκουπίδια της πόλης, πού θες να τα πας? Δεν απαντήθηκε από κανέναν, με πέραξε πάρα πολύ. Με πήρε ο παππούς της φυλής δηλαδή και γελάγανε πολλές φορές. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κοινωνίες που δεν θα είναι, δεν θα έχουν αυτή τη λογική. Εμείς αλήθεια σας λέω, όταν ήρθαμε το 2014, τι είχαμε μπροστά μας? Είχαμε μπροστά μας ένα σχέδιο της προηγούμενης περιφερειακής αρχής που έλεγε «Μαζεύω τα σκουπίδια και τα καίω». Εγκληματικό από όλες τις απόψεις. Αυτό σημαίνει, τι σημαίνει καύση, ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, τι σημαίνει επιλέγω καύση σε σχέση με την ανακύκλωση, τα εργοστάσια καύσης θέλουν συνεχώς σκουπίδι. Άρα ξέχνα την ανακύκλωση. Η Σουηδία που δεν την είχε ξεχάσει για συγκεκριμένου λόγου είχε προκρίνει την καύση, κάνει εισαγωγή σκουπιδιών ακριβώς γιατί κάνει ανακύκλωση. Έτσι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Και σε αυτό το σενάριο το σχιστό υπήρχε. Δεν υπήρχε. Φυλή και σχιστό υπήρχαν πάλι. Και εργοστάσια καύση. Ήρθε η περιφερειακή αρχή τη κυρία Δούρου, η οποία έβαλε μια άλλη λογική. Και εμεί αλήθεια σα λέω πριν τι εκλογέ είχαμε μπει σε συζήτηση ότι τα δικά μα σκουπίδια δεν θέλουμε να πάνε. Δηλαδή, ότι αν εμείς είχαμε μπροστά μας ένα σχέδιο που έλεγε ότι εγώ τι πρέπει να κάνω ανακύκλωση με σοβαρό τρόπο, πάλι μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα σήμερα, πρέπει να το κάνουμε. Έτσι. Ταυτόχρονα όμως, τι άλλο θέλω? Θέλω ό,τι δεν μπορώ να πιάσω στην πηγή με προσπάθειες ανακύκλωσης να έχω χώρους της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων για να το πιάνω εκεί, ώστε αυτό που θα μου μένει το υπόλοιπο να είναι ελάχιστο. Αν λοιπόν είχαμε ένα σχέδιο, το είχε υποβάλει αυτό το σχέδιο η κυρία Δούρου και είχαμε πει σε κουβέντα, που έλεγε ότι για παράδειγμα εγώ πάω σε 6-7 σημεία της Αττικής, όχι στη Φίλη και το σχιστό. Πάω στους Δήμους του Πειραιά και λέω, παιδιά, έχετε, υπάρχει ανάγκη να έχετε μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων. Βεβαίως. Αν πας και σε άλλα 5-6 σημεία στην Αττική και πάρεις το ίδιο βεβαίως, εμείς μπαίνουμε στη συζήτηση του πώς θα διαχειριστούμε τα δικά μας τα σκουπίδια. Το λάθος της Δούρου, που το συνεχίζει ο Πατούλης, είναι ότι αναγνωρίζοντας ότι ναι, πρέπει να πάμε ένα δημοκρατικό ισότιμο τρόπο, δεν γίνεται η Αθήνα, βρε παιδιά. Παράγουμε γύρω στα 2 εκατομμύρια τόνους σκουπίδι το χρόνο. Η Αθήνα, αλήθεια σας λέω, πρέπει να παράγει τα 800.000 τόνους, για να μην σας πω περισσότερο. Δεν γίνεται η Αθήνα να μην έχει καμιά, στα σχέδιά τους καμιά μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Μπήκαμε λοιπόν σε μια συζήτηση. Και πριν δάσκει την ευθύνη πριν τις εκλογές, να πούμε στους συνδημότες μας ότι εμείς ρε παιδιά την πολιτική μας καριέρα δεν θέλουμε να τη χτίσουμε. Θα είχαμε κάθε δικαίωμα να πούμε μετά από 60 χρόνια πηγαίνετε αλλού ρε παιδιά. Δεν το κάνουμε. Μπήκαμε σε μια συζήτηση. Όταν αυτή η συζήτηση φαίνεται να καταλήγει, ναι, έτσι πρέπει να κάνουμε κτλ. Αλλά πού να τα κάνουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα? Στη Φυλή και το σχιστό. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς πήγαμε απέναντι σε αυτή τη λογική και λέμε, και πάλι το λέμε με ομόφωνο τρόπο, γι' αυτό να το προσέξουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Ότι στο σχιστό φτάνει πια. Καμία μονάδα επεξεργασίας στο σχιστό. Προφανώς βάζουμε και άλλα ζητήματα εμείς ως Δήμος. Ότι αυτές οι μονάδες, ρε αδελφέ, δεν μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη δημοσιοποιητικού τομέα. Γιατί είναι άδικο, είναι ασύμφορο και είναι και αναποτελεσματικό. Γιατί εμείς θέλουμε ανακύκλωση. Για να λειτουργήσει άλλωστε τη μονάδα επεξεργασίας, αν έχει βάλει δικά του χρήματα, που δεν είναι δικά του χρηματοδοτήσεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς πάμε και του δίνουμε εγγυημένο τον ΝΑΣ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις και ρατσίνη, όση και ανακύκλωση να κάνεις, εσύ θα πληρώνεις 35.000 τόνους σκουπίδι στον ιδιώτη, γιατί και αυτός πρέπει να εξασφαλιστεί. Τους καταλαβαίνετε, αυτά έρχονται σε αντίθεση. Και πολύ περισσότερο λέμε και όχι στην καύση, για πολλούς λόγους λέμε όχι στην καύση. Και περιβαλλοντικούς και οικονομικούς. Και γιατί ρε παιδί μου, δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα. Αυτό το θυμάμαι από μικρός. Δηλαδή, βλέπαμε κάτι που κάνανε οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, τέλος πάντων. Τότε δεν ήταν εταίροι μας ακόμα. Το εφάρμοζαν, έρχονταν οι ίδιοι και λέγανε
δεν μας κάνει πια αυτό για 5-10 λόγους και τότε που το έλεγαν εκείνοι το υιοθετούσαμε εμείς. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί πια καύσιμα, αδελφέ, γιατί έχει λόγους να μην τη χρηματοδοτεί. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα και λέμε καύσιμα, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Και για τα σκουπίδια αυτή είναι η ιστορία. Φαίνεται λοιπόν ότι εμείς λέμε μόνο όχι σε οτιδήποτε μπαίνει για συζήτηση και δημιουργείται και ένας μύθος γύρω από αυτό. Το όχι, το δικό μας, και αυτοί δεν συζητάνε, αλήθεια, αυτοί συζητάνε τα πάντα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάμε να φτιάξουμε ένα εξαιρετικό εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Θα γίνω λαϊκιστής, θα δεν πειράζει και φυσικά. Μπαίνω κατευθείαν σε αυτή τη συζήτηση να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό που λέμε λοιπόν εμείς είναι ότι πραγματικά και το λέω επί της ουσίας, αν βλέπαμε ένα σχέδιο που η κάθε ομάδα Δήμων, όχι ο καθένα ξεχωριστά γιατί είναι δύσκολο και οικονομικά σύμφωνο, ότι η κάθε ομάδα Δήμων διαχειρίζεται τα απορρίμματά της, εμείς θα ήμασταν μέσα. Θα μπαίναμε τώρα, λέμε μακριά από εμάς, να πάω καλύτερα.